τον κύριο Ζερενίδη ήμασταν κάτω στην Αθήνα ένα διήμερο, ήμασταν στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ζητήσουμε επιπλέον χρήματα στο πρόγραμμα Φιλόδυνημος για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση για το Ταρτάν και για το κοινοκομείο της πόλης της Ξάνθης. Φύγαμε με την υπόσχεση ότι σύντομα τις επόμενες μέρες θα βγει μια επιπλέον χρηματοδότηση για να ενταχθούν και τα δικά μας τα έργα. Από εκεί και πέρα ήμασταν κάτω για κάποια θέματα τα οποία αφορούν την προσχολική αγωγή, όπως σας ανέφερα. Σύντομα, ο Δήμος Ξάνθης θα είναι σε ευχάριστη θέση στα πλαίσια των Smart City να είμαστε έτοιμοι για την ελεγχόμενη στάθμευση στην παλιά πόλη και στη νέα πόλη, με πολλές πληροφορίες, όπως και πολλές θέσεις αμαία και θέσεις που για τα ηλεκτροφόρα αυτοκίνητα. Από εκεί και πέρα, κάναμε μια σειρά επαφών και με την Εθνική Τράπεζα για κάποια κτήματα τα οποία για κάποια κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι αφορούν την περιοχή της Εκτενεπόλ. Σύντομα όλα αυτά θα τα ανακοινώσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος την υλοποίηση και την ένταξη κάποιων έργων σε κάποια προγράμματα. Είμαστε σε μια εγρήγορση και θεωρώ ότι μέχρι τέλος χρόνου θα γίνουν αρκετά πράγματα τα οποία θα δώσουν μια νότα αισιοδοξίας και πνοής για την πόλη της Ξάνθης.